Κάτσε να πάρω την καρέκλα, Βασίλη. Πάμε. Λοιπόν, δώστε. Μπορεί μάτς να μην είδαμε καλό. Και για τα δύο. Και στα δύο, εντάξει. Γιατί τον Άρη είχα πολλές δουλειές. Γιατρούς κόλπα, είδα το δεύτερο ημίχρονο. Όσο δεύτερο ημίχρονο είδα τον Άρη, συγγνώμη, ναι. Ξεκίνα λίγο με δύο λόγια για το ΑΕΚ Άρης και μετά... Το ΑΕΚ Άρης μ' άρεσε πολύ ο Άρης. Στο κομμάτι κρατάω μπάλα και προσπαθώ να βγω σε αντεπιθέσεις. Δεν κράτησε μπάλα ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο πολύ. Κουράστηκε πάρα πολύ ο Μωρόν. Το 4-4-2 που είδα στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν τόσο επικίνδυνο, γιατί η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να βρει διαδρόμους από τις πλάγιες γραμμές να φορτώσει και να κάνει. Σε κακή κατάσταση ο Αραούχο και δεν πήρε ο Γκαρσία. Έλα, πάμε, ναι. Την αρχή. Ναι, πες, όχι. Α, εντάξει, ωραία. Κινητό. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Άρη δεν μελέτησα. Είχα τον Μπουγκάτσα εδώ, τον τσιμπούσα, τον έκανα και τα λοιπά. Ωραία. Δύο πράγματα, ναι. Πες μόνο για τις αλλαγές κυρίως. Πώς τις είδες και πώς βοήθησαν, δεν βοήθησαν. Τις αλλαγές του Άρη. Και της ΑΕΚ, που μπήκαν οι βασικοί. Έτσι, εκεί περίμενες ότι η ΑΕΚ... Πάλι άργησε λίγο ο Μάτζιος. Πάλι άργησε λίγο ο Μάτζιος. Λίγο, τόσο πολύ, ναι. Τόσο πολύ. Η ΑΕΚ έβαλε τους παίκτες που έπρεπε να βάλει. Έβαλε τον Γκαρσία, έβαλε Αραούχο κτλ. Δεν είναι σε φόρμα η ΑΕΚ μεγάλη. Ναι. Εγώ είδα ότι οι αλλαγές του Άρη βοήθησαν αλλαγικά περισσότερο από τις ΑΕΚ. Δηλαδή ο Άρης μετά πήρε το. Κράτησε λίγο την μπάλα στα πόδια του, βγήκε στην κόντρα. Πήρε την κατοχή της. Πήρε κατοχή κτλ. Ναι. Τελευταίο δεκάλεπτο. Έτσι. Εντάξει. Εντάξει, νομίζω ότι. Θα κάνουμε προγνωστικά για τη ρεβάνς, βιντεάκι. Στο Χαριλάου θα πρέπει να πάλι θα είναι προσεκτικός ο Άρης. Πάλι θα δώσει την μπάλα στην ΑΕΚ. Όσο λιγότερο πρεσάρει η ΑΕΚ ψηλά, τόσο λιγότερο επικίνδυνη γίνεται. Έκανε pressing σήμερα. Κάποια διαστήματα, ίσως περισσότερα από τα τελευταία μάτσα του Πασεραγώγη κτλ. Αν κάνει περισσότερο pressing ο Άρης, δεν πρέπει να κάνει τον build-up από πίσω. Θα χάσει μπάλες σίγουρα. Αρχίζει γενόμενος με τον Κουέστα, ο οποίος δεν είναι από την μπάλα χαμηλά. Πιστεύω ότι είναι το χειρότερο θεματοφύλακα στους Big Five με την μπάλα κάτω. Την μπάλα χαμηλά. Ναι. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ πρέπει να χτυπηθεί με μακρινές μπαλιές στα στόπερ της. Είτε παίξει ο Μίτογλου, είτε παίξει ο Κάλλενς, είτε παίξει ο Βίντα. Εκεί πρέπει να χτυπηθεί. Και θα πρέπει οι δύο πλαϊνοί που θα παίξουν στον Άρη, και ο Φετβαζίδης έχει κάποια κιλά, αλλά έχει το ένα μέρο. Μπορεί, μπορεί μισή ώρα να δημιουργήσει καταστάσεις. Μπορεί να έχει περισσότερο λιγότερα κιλά, λίγο διατροφές να κοιτάξει τα κοίτες κτλ. Πρέπει. Δηλαδή. Να και Βεστράτες στην Ευάζο Άρης. Βεστράτες και οι δύο μπροστινοί, οι πλαϊνοί του Άρη, θα πρέπει να παίζουν όσο το δυνατόν, ναι. Κάθετα. Πρόσεξε, ο Άρης θα έχει στη Ρεβάνς. Βεστράτε. Βεστράτε, Μανού, Φετφατζίδη. Δεν ξέρω με τον Ζουλ. Λοιπόν, θα δούμε με τον Ζουλ. Και ο Ζουλ δεν ξέρεις. Και ναι. Θεωρώ. Ο Ζουλ θα χαμένος, θα ξέρεις. Θεωρώ ότι ναι. Θα αποσυμφορήσει τον. Δεν θα τον βάλει καθόλου, θέλω να πιστεύω, με τον Πανετολικό. Είναι απαράβατος κανόνας ο Μωρό να μην παίξει. Άρα έρχεται φρέσκος. Βάλε όποιο θέλεις. Χάστο το μάτς. Έρχεται και φρέσκος έτσι. Ο Μωρό για τη ρεβάνς. Ναι, ο Μωρό πρέπει να είναι ούτε καν στο γήπεδο. Εκτός αποστολής. Μπράβο, εκτός αποστολής. Ούτε καν να αδειάσει το μυαλό του. Θες να βάλεις σου λέει Μάνοφορ, θες να βάλεις. Να παίξει. Σαμόρα μου. Θες να παίξει 4-4-2 με δύο ψευτοφόρ. Παίξε όπως θέλεις. Πάρ' τον Λάζαρο, βγάλ' τον από την Αυθαλήνη και πέτα τον. Παίξε όπως δεν σε νοιάζει το μάτς με τον Πανετολικό. Χέσε με τώρα. Στο μάτς τώρα με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό. Βαρύ σχήμα Ολυμπιακός. Καρβάλιο, Αλεξανδρόπουλος, Χέζε, ο Μασούρας από τη μια μεριά. Ο ένας αριστερός μπακ, ο Ρίτσας από την άλλη μεριά. Πολύ κακός ο Μιλαντένοβιτς σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Πολύ κακός. Ναι. Πολύ... Δηλαδή, φώναζε το Χουάνκαρ, βάλε με και εμένα αυτή και εμένα μάτι και να μην ακούω, να μην βλέπω, βάλε με μέσα. Κακώς δεν τον έχει βάλει. Σήμερα κάποια στιγμή το Χουάνκαρ ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ένας παίκτης στη γραμμή ανύπαρκτος, σε τρίπλα διείσδυση και τα λοιπά, να έρθει προς τα μέσα να κάνει δεκάρια και τα λοιπά. Ο Μασούρας είναι για ένα πράγμα, φέρε μου την μπάλα μέσα, εγώ να με αντίθετη τη μεριά, να πάρω πλάτη τον αντίπολο να βάλω γκολ. Ένα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα παίζει ο Παναθηναϊκός ένα 4-2-3-1 με Μπερνάρ,
Αϊτόρ και Γιούριτσις ή Γιούριτσις αριστερά Μπερνάρ, αυτοί αλλάζανε. Σε πάρα πολύ κακή μέρα ο Πέρεθ με τον Τσέρι. Και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό κομμάτι. Πάρα πολύ κακή και οι δύο. Και ο Πέρεθ και ο Τσέρι πάρα πολύ κακή. Και στο αμυντικό κομμάτι, επαναλαμβάνω, και στο αμυντικό. Εκεί, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός με αυτά τα τρία χαφ δεν το περίμενα τόσο καλό με αργό σχήμα. Απλά υστέρησε το εξάρι και το οκτάρι του Παναθηναϊκού και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό κομμάτι. Μπαίνει ένα γκολ τσαπατσούλικο, αλλά πολύ ωραία εκτελεσμένο σε ένα κόρνερ. Όπου για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά ο Ολυμπιακός δηλώνει αδυναμία στα στόπερ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δηλώνει αδυναμία στα στόπερ με Αράο και Γετβάη. Μπαίνει τον γκολ. Και εκεί, από εκεί αρχίζει όλο το έργο. Περιμένουμε την αντίδραση του Φατίκ Τερίμ. Ο Φατίκ Τερίμ λοιπόν γίνεται διαδραστικότατος. Και πάρα πολύ μεγάλος ρισκέρ για τα 70 του χρόνια. Πετάει αμέσως, σπόραν με Ιωαννίδη, βγάζει έξω τον Μπερνάρ, πετάει έξω τον Αϊτόρ, μεταβάζει τον Βέρμπιτς και παίζει ένα 4-4-2 ρισκαδόρικο. Έχοντας τον Μπέρθ και τον Τζέριν Άδλιους. Εκεί λες γρήγορα Φορτούνη, γρήγορα Ποντένσε. Το βάζει ο πιο συντηρητικός προπονητής του Ολυμπιακού, τον Ποντένσε. Και εκεί που περιμένεις να δημιουργηθεί μια ανισορροπία και ο Ολυμπιακός να βγαίνει σιγά σιγά, υπάρχει ένας παίκτης σήμερα, το είπα και στη διάρκεια της μετάδοσης, ο Ιωαννίδης, ο οποίος έχει μεταγραφεί σε οχτάρι, δεκάρι, εννιάρι. Έχει πάρει, όπως είπαμε με τον Φρουρό, το τόξο, την κυκλική κίνηση, πάρα πολύ έξω από τη μεγάλη περιοχή, πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση δυνάμεων. Η κυρία Βουλγαράκη σίγουρα θα έχει ένα σεξ λιγότερο αυτή τη βραδιά από τον Ιωαννίδη, γιατί δεν το κάνει σε μισή ώρα, 25 λεπτά, το βάζει 45 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις να παίξει περιφερειακά, να μαρκάρει, να κάνει pressing, να πασάρει και να εκτελεί. Το τελευταίο γκολ που χάνει είναι μεγάλη σκόπωση γκολ. Δεν είναι κακή. Δεν πιστεύω ότι θα έχει τόσο κακή εκτέλεση ο Φώτης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έτρεξε απίστευτα χιλιόμετρα σε πολύ έντονους ρυθμούς. Πάρα πολύ έντονα χιλιόμετρα. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο ο Φωτάρας ήταν κακός. Ποιο είναι το οξύμορο? Φωτάρας ήταν κακός, γιατί περίμενες να βγει έξω από την περιοχή κάθετα και όχι περιφερειακά, κάθετα, και να μπαίνουν με τα ανάποδα πόρια ο Μπερνάρ και ο Αϊτόρ και να χτυπάνε προς τα μέσα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Αντίθετα, ο Ιωαννίδης ως δεύτερο φορ ήταν συγκλονιστικός σε όλες τις καταστάσεις. Και μπαίνει ένα Σπόραρ ο οποίος είναι για μπουνιές. Ο Σπόραρ είναι για μπουνιές. Μπαίνει ο Βέρμπιτς. Ο Βέρμπιτς είναι για μπουνιές και αυτός. Παραμένει ο Πέρεθ με τον Τζέρι, κάποια στιγμή τον βγάζει και βάζει τον Κότσιρα χαφ και παίζει ένα 4-4-2 με δεξί μπακ κόφτη και μπαίνει ο Φορτούνης και λέω εγώ σε ένα τέτοιο ρίσκο του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό μπαίνει τον γκολ με κακού στόπερ για άλλη μια φορά, πάλι σε ζώνη ο Καρβαχιάλ, πως το λένε, το καλύτερο σέντερφορ, πάλι σε ζώνη, πάλι για άλλη μια φορά τρώει δύο γκολ με την ΑΕΚ σε ζώνη, τρώει κι άλλο ένα γκολ με ζώνη, ευθύνεται εδώ. Αλλά αυτό που είδα τον Ολυμπιακό στο ρίσκο του Παναθηναϊκού να μην βγαίνει ούτε μια φορά σε κόντρα επίθεση, ούτε μια φορά κάθετα, με ένα Παναθηναϊκό τόσο ρισκαδόρικο, η μεγάλη μου απογοήτευση ήταν ο Ολυμπιακός στο ρίσκο του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. Ο αργός ρυθμός που υπήρχε στο παιχνίδι βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να αυξήσει τον ρυθμό του παιχνιδιού που θα έπρεπε. Και εκεί ελέγχεται ο Ολυμπιακός. Είναι λίγος ο Ολυμπιακός που δεν ελέγχει αυτό το ρυθμό. Ωραία. Από εκεί και πέρα βλέπω μια ρεβάντς, την οποία βλέπω τον Παναθηναϊκό να περνάει μέσα στο Καραϊσκάκι. Και έναν προπονητή που σήμερα τον βρίζανε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το Φατίχ Τερίμ, γιατί πήρε μεγάλα ρίσκα, έκανε πολλές καινοτομίες και έδωσε μεγάλες απαιτήσεις στους παίκτες του. Απλά σε αυτές τις απαιτήσεις
οι αλλαγές του και κάποιοι παίκτες του τύπου Πέρεθ, τύπου Τσέρι, τύπου Βέρμπιτς, τύπου Σπόρα, ήταν πάρα πολύ κακές. Δηλαδή δεν βοήθησε κανένας από αυτούς τους τέσσερις το ρίσκο του Παναθηναϊκού και τον κακό Ολυμπιακό να το πετάξει άλλο ένα γκολ. Δίκιο το αποτέλεσμα. Η απογοήτευση για μένα έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι σε μεταβατική περίοδο με το Φατίκ Τερίν. Προσπαθεί να περάσει καινούργια πράγματα, καινοτομίες, κάνοντας πρωταθλητισμό και διεκδικώντας κύπελο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσουν όλα αυτά που προσπαθεί ο Φατίκ Τερίν να τα κάνει γρήγορα στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι καθόλου εύκολο και σε έναν βαθμό δικαιολογούνται και οι κακές παρουσίες κάποιων ποδοσφαιριστών, ιδιαίτερα των αλλαγών σήμερα. Σίγουρα πιο γοητευτικός ο Παναθηναϊκός του Φατίκ Τερίν. Σίγουρα πιο επιθετικός, σίγουρα πιο ρισκαδόρικος. Φοβάμαι. Και για το ουδέτερο μάτι, Κωστή, ναι, θα είναι πιο ελκυστικός. Αυτό με αυτά που κάνει ο Τερίμ. Ο Τερίμ το κάνει πιο ελκυστικό. Και φυσικά πιο καρδιοπαθή των οπαδών του Παναθηναϊκού. Αυτά, κύριε.